Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρίσκεστε στο matfortech.com και μόλις πριν από λίγο έγινε διαθέσιμο το Mac App Store από την Apple, οπότε το κατεβάσαμε και προχωράμε στο καθιερωμένο screencast που κάνουμε στο matfortech. Δεν μπορείτε να το κατεβάσετε σαν πρόγραμμα από το download section της Apple, το οποίο βέβαια έχουμε αναφέρει ότι θα κλείσει σε λίγο καιρό. Παραγίνεται διαθέσιμο με software update του συστήματος. Αν δεν σας το βγάλει μόνο του, πάτε στο μιλαράκι software update, το τσεκάρει, θα σας βγάλει μια αναβάθμιση για το macOS, την κάνετε, θα γίνει restart του υπολογιστή και μετά θα δείτε στο dock το App Store αλλά και μέσα στα applications. Πάμε να το ανοίξουμε. Βλέπουμε το interface του. Μας έχει πλέον να πούμε ότι το iLife το 11 το δίνει σαν το δίνει και τα τρία προγράμματα που έχουν αλλάξει, δηλαδή το iMovie, το iPhoto και το GarageBand, τα δίνει σαν τρία ξεχωριστά download. Εδώ μας περάει τα futures, έχουμε το μενού, το top. Τα top πριν από μισή περίπου ώρα που το κοίταξα ήταν κενό και τώρα αρχίζουν και γεμίζουν, κατεβάζει ο κόσμος εφαρμογές, κατηγορίες, business, lifestyle, photography, activity, social, για να δούμε στα social. Εδώ είναι τι έχουμε αγοράσει, ok. Πάμε στα futures. Για να δούμε το iLife. Βλέπετε, η τιμή του είναι 11,99 ευρώ, που σημαίνει ότι συμφέρει πολύ περισσότερο από το να πάρουμε την retail έκδοση, η οποία είναι 50-55 ευρώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο. Εδώ πέρα, welcome Χρήστος, λέει, έχω βάλει το λογαριασμό μου. Βάζετε τον ίδιο λογαριασμό που έχετε στο iTunes, account, redeem, αν έχετε κάποιο κωδικό και support. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε πάλι την κατηγορία. Από ό,τι βλέπω, κινείται στη φιλοσοφία πάρα πολύ του App Store που είναι για τα iPhones και τα iPod Touches. Εφαρμογές, υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι ίδιες και στο iPhone ή παραμετροποιήσιμες όπως και στο iPad. Δηλαδή εφαρμογές που υπάρχουν στο iPad έχουν έρθει στο Mac πλέον. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπω γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα στο App Store, με τους developer να το υποστηρίζουν και όπως γράφει και το Engadget, λανσαρίστηκε πριν από λίγο και έχει χίλιες εφαρμογές. Πάμε λίγο να δούμε στις κατηγορίες. Δείτε, ας πούμε, σας λέω στο News. Thomas Humble έβγαλε εφαρμογή. Για να τη δούμε λίγο και να δούμε και πώς γίνεται η εγκατάσταση. Βάζουμε κωδικούς μας το ζητάει συνέχεια όταν πάμε να κάνουμε καινούργιο download. Κοιτάξτε, βγαίνει από εδώ το εφεδάκι, κατεβαίνει κάτω. Έγινε η κατάσταση. Για να δούμε τι έχουν φτιάξει. Πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραίο. Ωραία, ναι, κράσαρε κιόλας. Θα το αποκαταστήσουμε σε λίγο και θα προτιμήσουμε την κανονική έκδοση του Mass Humble. Αυτά λοιπόν. Αυτά για το Mac App Store. Angry Birds. Αξίζει, πιστεύω, να το κατεβάσετε αν δεν το έχει τελειώσει ακόμα στο iPod και στο iPhone και στα Android που χρησιμοποιείτε. Αυτά λοιπόν για το Mac App Store. Ελπίζω να δούμε ωραία πράγματα και ωραίες εφαρμογούλες, έξυπνες, με καλές τιμές. Που από ό,τι βλέπω οι τιμές τους είναι... Υπάρχουν και free αρκετές, αλλά οι τιμές τους κυμαίνονται εκεί στα 4, 5, 6 ευρώ και κάποιες premium εφαρμογές... Πάνε 10, 30, 40, εκεί γενικά είναι πιο φθηνές από τις retail εκδόσεις.
Αυτά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Χαίρετε.